Κύριε Στρατηγάκη, εκτιμάτε μάλλον ότι θα έχουμε πτώσεις σχεδόν σε όλες τις σχολές, σε όλα τα παιδεία. Έτσι είναι. Την Παρασκευή ήταν η τελευταία μέρα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Τελειώσαμε λοιπόν. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Δόθηκε παράταση. Α, δόθηκε παράταση. Δόθηκε παράταση όμως με λογική γραφείου, δηλαδή μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Όχι με ιντερνετική λογική. Α, 2.30 τελειώνουμε. Μέχρι τις 12 το βράδυ. Μέχρι λοιπόν τις 2.30 το μεσημέρι σήμερα μπορούν τα παιδιά να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους. Αυτό έγινε γιατί ο σερβερ είχε πρόβλημα, κρέμαγε, πέταγε έξω παιδιά. Τα γνωστά πράγματα. Τα γνωστά ελληνικά πράγματα. Ναι. Από εκεί και πέρα να πούμε για τις βάσεις. Επειδή και εγώ είχα διάφορες ερωτήσεις, αυτές οι βάσεις αφορούν την κατηγορία του 90%. Ποια κατηγορία είναι αυτή? Είναι τα παιδιά που διαγωνίστηκαν στις Πανελλήνιες φέτος και είναι απόφοιτοι ημερήσιου γενικού λυκείου. Σωστό, σωστό. Το 10% που είναι τα παιδιά που απλά δίνουν ένα μηχανογραφικό, για εκεί δεν έχουμε πρόβλεψη. Απλά μπορούμε να πούμε ότι και εκεί αναμένεται πτώση στις βάσεις, γιατί επιτρέπεται να δώσουν μηχανογραφικό τα παιδιά των δύο τελευταίων ετών. Δηλαδή φέτος δίνουν τα παιδιά του 11 και του 12 που τα θέματα ήταν δύσκολα, ενώ πέρυσι δίναν του 10 και του 11 που τα θέματα ήταν εύκολα. Άρα και εκεί περιμένουμε μια πτώση. Τρεις είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τις βάσεις. Εμείς στη δική μας εκτίμηση έχουμε μετρήσει τους δύο. Είναι ο αριθμός των εισακταίων και οι επιδόσεις των μαθητών. Σωστό. Ο τρίτος παράγοντας που είναι οι επιθυμίες τους είναι μη μετρήσιμος. Ακριβώς. Άρα δεν έχει γιατί πρέπει να δεις τα μηχανογραφικά. Εδώ, ακριβώς. Λοιπόν, στο πρώτο πεδίο έχουμε την αγγλική γλώσσα να βρίσκεται σε άνοδο. Είναι από τις ελάχιστες σχολές που ανεβαίνουν γιατί έχουμε αύξηση στις θέσεις. Στην Αθήνα 20% λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη 2600. Η ιστορία αρχαιολογία Αθήνα στο 16450. Στην επόμενη κάρτα έχουμε τις σχολές της δημοσιογραφίας που παρουσιάζουν μικρή πτώση 18% στην Αθήνα και 17400 στη Θεσσαλονίκη. Και μικρή πτώση. Μικρή πτώση είναι, παρότι το επάγγελμά σας είναι σε κρίση. Έχει μικρή πτώση. Υπάρχει ελπίδα, πεθαίνει τελευταία, γνωστό. Λοιπόν, όχι, ανοίξει τα λαμπερά επαγγέλματα το δικό σου. Ναι, έχει ζήτηση μεγάλη. Είναι απολαύση, καλά είμαστε απολαύση. Λοιπόν, ναι. Οι νομικές, εδώ βλέπουμε ότι η τελευταία νομική της Κομωτινής είναι στα 18.000 η εκτίμηση ότι θα βρεθεί η βάση της, και στην Αθήνα στο 18.650. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στο 18.500. Έχουμε ένα συν πλην 100 μόρια σε αυτές τις υψηλόβαθμες σχολές. Ακολουθούν τα παιδαγωγικά. Εδώ έχουμε μεγαλύτερη πτώση, διότι εδώ μας είχατε πει ότι δεν τα προτιμούν. Ναι, είναι μερικές σχολές όπως και η πολιτική μηχανική, τους οποίους τα παιδιά δεν τις προτιμούν. Λόγω της κρίσης τώρα και τα παιδαγωγικά. Λόγω της κρίσης. Είναι το λάθος του να βλέπουμε το αύριο με τα μάτια του σήμερα. Έτσι. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα να πιστεύουμε ότι θα συμβεί και σε 10 χρόνια. Έτσι βλέπουμε. Αυτός υπάρχουν και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί πριν από 10 χρόνια. Και πριν από 20 και πριν από 30. Είναι σε βάθος. Να σας πω κάτι. Υπάρχει ένα θέμα πια σε όλα τα πτυχία. Υπάρχει ένας αριθμός ανέργων. Σε όλα. Δεν υπάρχει κανένα πτυχίο που να μην έχει ένα ποσοστό ανέργων. Άρα δεν είναι το πτυχίο που δίνει τη δουλειά. Αυτό που δίνει τη δουλειά είναι το μυαλό που κουβαλάς και το πτυχίο είναι ένα βοήθημα. Που δεν είναι κάτι. Η εξειδίκευση προφανώς μετά. Ναι, το τι μυαλό κουβαλάς. Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία που λέγεται καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Θα έχετε ακούσει πάρα πολλά για αυτήν. Αυτή, να σας πω με δύο λόγια τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να επινοήσει μόνος του τη θέση της εργασίας του. Αυτό σημαίνει επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Αλλά ντρέπονται να το πούν ή δεν θέλουν να το πούν. Όταν λοιπόν καλείσαι να επινοήσεις μόνος σου τη θέση εργασίας σου, δεν αρκεί ένα πτυχίο. Θέλει και ένα μυαλό το οποίο θα μπορεί να στροφάρει. Θέλει και μια χώρα να μπορεί να το ενισχύσει όλο αυτό. Ακριβώς. Και η ώρα στην ενίσχυση που λέτε είναι το τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φιλολογία, γύρω στο 17.200 θα βρεθεί η βάση στην Αθήνα, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Στην ψυχολογία, που είναι η δεύτερη συζήτηση σχολή του πρώτου πεδίου, θα έχουμε 17.500 στην Αθήνα και στο Ρέθυμνο 17.000. Στο μαθηματικό έχουμε 15.000 στην Αθήνα, 15.500 στη Θεσσαλονίκη. Το μαθηματικό και το φυσικό είναι από τις σχολές που γνωρίζουν ζήτηση αυξημένη τα τελευταία χρόνια. Είναι, επιστρέφουμε στα παραδοσιακά γενικά είναι πτυχία. Είναι αυτό που λέγαμε ότι αποτελούν όμως βάση για μια σειρά εξειδικεύσεων. Ακριβώς. Μετά. Ναι, είναι μια καλή αρχή το μαθηματικό.
Το μαθηματικό Πάτρας θα βρεθεί γύρω στο 13%, φυσική Αθήνας γύρω στο 15.700, χημεία Θεσσαλονίκης 14.700, η βιολογία Αθήνας στην επόμενη κάρτα περνάμε στο τρίτο πεδίο 17.550, στην Πάτρα 16.800, η νοσηλευτική Αθήνας, προσέξτε, είναι το πανεπιστημιακό τμήμα, όχι το ΤΕΙ, θα είναι μάλιστα γύρω στο 16.200. Και οι ιατρικές στην επόμενη κάρτα. Εδώ περιμένουμε την ιατρική Αθήνας να πέσει κάτω από τα 19.000 μόρια και την ιατρική Αλεξανδρούπολης να βρεθεί γύρω στα 18. Δηλαδή μέσα σε αυτά τα 1.000 μόρια, 18-19.000, θα έχουμε τα 7 τμήματα ιατρικής. Η ιατρική Αθήνας πότε την έχετε ξαναδεί κάτω από τα 19.000 μόρια? Πρέπει να είναι πάρα πολλά χρόνια. Απ' έξω δεν το θυμάμαι. Πρέπει να είναι πριν το 2006. Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Οδοντιατρική Αθήνας 18.000, φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας 15.900. Εδώ να πούμε ότι πρόκειται για ένα ΤΕΙ που έχει αυξημένη ζήτηση. Φαρμακευτική Αθήνας 17.800 και Θεσσαλονίκης λίγο παραπάνω, 50 μόρια επιπλέον. Στο τέταρτο πεδίο οι αγρονόμοι έχουν 15.600 στην Αθήνα, 15.200 στη Θεσσαλονίκη. Στην επόμενη κάρτα έχουμε τις αρχιτεκτονικές. Εδώ έχουμε στο Μετσόβιο 21.000. Στην Πάτρα είναι 19.300 τα μόρια. Και στη Θεσσαλονίκη 20.000.